Κυδαίος. Τα τραγικά γεγονότα των Παρισίων, για τα οποία εκφράζουμε τη λύπη μας, δεν έγιναν ούτε ξαφνικά ούτε ανεφλόγου. Υπήρξαν αποτελέσματα λανθασμένων χειρισμών πολιτικής και λαθών, τα οποία διαχρονικά διέπραξαν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε ανοίξει τα σύνορά μας και δεχόμαστε εκατοντάδες χιλιάδων νομίμων και παρανόμων μεταναστών. Τους δίνουμε την ηθαγένεια πολύ εύκολα. Δημιουργούμε πολυφυλετικές, πολυθρησκευτικές και πολυπολιτισμικές κοινωνίες, έχοντας την αφέλεια να πιστεύουμε θα μπορέσουμε να αφομοιώσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό δεν συμβαίνει. Δεν μπορούμε να τους δώσουμε το επιθυμητό επίπεδο διαβιώσεως, και αυτό τους κάνει να αισθάνονται μίσος εναντίον των κοινωνιών που τους φιλοξενούν. Εξακολουθούμε όμως να ανοίγουμε συνεχώς τα σύνορά μας και να δεχόμαστε και άλλες χιλιάδες παρανόμων μεταναστών, μέσα στους οποίους υπάρχουν επικίνδυνοι τζιχαντιστές. Αυτοί συνεργάζονται με τους ήδη υπάρχοντες ομοειδεάτες τους και κατορθώνουν να καταστρέφουν τις χώρες της άπιστης Δύσεως. Ας συνεργαστούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη απειλή της ανθρωπότητας και της Ευρώπης. Mulțumim. Dau cuvântul acum domnului comisar Avramopoulos să vorbească în numele Comisiei. Thank you, Mr. Chairman. Honourable members of the Parliament, this discussion today, this debate,